Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε Τετάρτη 15 του μηνός, 15 Νοεμβρίου 2017. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, παρέα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο φίλος μου ο Χρήστος Κιώσης. Και επειδή η Χριστάρα μου ο καιρός έχει χαλάσει για τα καλά, θα κληρώσουμε μια βάρκα. Όχι, δεν θα κληρώσουμε μια βάρκα. Δεν θα κληρώσουμε κάτι πέρα από Ηρακλή σήμερα, γιατί και σήμερα θα κληρώσουμε κάτι που αφορά Ηρακλή. Και σήμερα έχετε καταλάβει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ότι είμαστε γεμάτοι δώρα και χαίρομαι γι' αυτό. Για τα περισσότερα βέβαια βοηθάει και ο κόσμος με τα διαρκείες που έχει αγοράσει από το ειστέρημά του που τα δίνει σε εμάς για να τα κληρώνουμε εδώ στην εκπομπή και να τα δίνουμε σε ομοειδεάτες με χαρά. Οπότε σήμερα έχουμε δύο διαρκείες της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή, τα οποία φυσικά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και το Σάββατο στις 5 απέναντι στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, κομβικής σημασίας, γιατί ο Ηρακλής προέρχεται από την τραγική εμφάνιση και την ήττα στην Αθήνα από τον Παναθηναϊκό. Θέλει, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, να ρεφάρει, θέλει να πάρει τα πάνω του, θέλει να επιστρέψει. Και θα είναι δύσκολο, γιατί θα στερηθεί τον Κώστα Προύσαλη. Να του ευχηθούμε περαστικά, να του ευχηθούμε καλή δύναμη. Έχει διπλό κάταγμα στο μικρό του δάχτυλο, πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Οι περισσότεροι ίσως νομίζουν ότι για να βγάλεις, Χρήστο μου, πάσα δεν χρειάζεσαι το μικρό δάχτυλο, και όμως το χρειάζεσαι και το παραχρειάζεσαι. Και όταν αυτό έχει διπλό κάταγμα, είναι άστα να πάνε. Άστα να πάνε, είναι μενάρθηκα ο Κώστας Προύσαλης. Και θα πούμε και λεπτομέρειες για το βόλεϊ και για τον συγκεκριμένο αθλητή λίγο αργότερα. Λοιπόν, FM, γράφετε, κενό αφήνετε, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη διαρκείας. Γράψτε και μια καλησπέρα και όλο αυτό το αποστέλλετε στο 54526. Ξαναλέω, FM, κενό, ονοματεπώνυμο, διαρκείας, αποστολή στο 54526. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας, bluelibero@yahoo.gr. Πάνω, FM, κενό, διαρκείας, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Κληρώνουμε δύο διαρκείες ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. Και όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ορμάτε! Είναι αρκετά σημαντικά ζητήματα στον Ηρακλή, στο γυμναστικό σύλλογο, στο ποδόσφαιρο και στα υπόλοιπα, και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Όσον αφορά το γυμναστικό σύλλογο, έγινε ακόμα μία συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπάρχει και το δελτίο τύπου, το οποίο θα διαβάσουμε σε πολύ λίγο. Θέλω να πιστεύω θα έχουμε και μια κουβέντα επ' αυτού. Ανακοίνωση πιο συγκεκριμένα βγήκε από το Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη είχαν εκπρόσωποι της προσωρινής διοίκησης του Γυμναστικού Σύλλογου Ηρακλή στο περιθώριο της επίσκεψης του τελευταίου στο Καφτανζόγλιο, προκειμένου να επιθεωρήσει τα έργα που έγιναν πρόσφατα στο στάδιο αλλά και σε άλλους αθλητικούς χώρους της πόλης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επιτάπητος όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον ερασιτέχνη Ηρακλή, με πρώτο και κύριο φυσικά αυτό των χρεών που δημιουργήθηκαν από συγκεκριμένα πρόσωπα και κρατούν δέσμιο το Σύλλογο εδώ και πολλά χρόνια. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Αθλητισμού φάνηκε να αναγνωρίζει τις θετικές προσπάθειες και τα βήματα προόδου που έγιναν το τελευταίο διάστημα από την προσωρινή διοίκηση του Γυμναστικού Σύλλογου Ηρακλής και δεσμεύτηκε να επανεξετάσει σύντομα όλα τα ζητήματα που αφορούν τον Κυανόλευκο Σύλλογο. Αυτή είναι η ανακοίνωση για την χθεσινή συνάντηση του κυρίου Βασιλιάδη, του Υφυπουργού Αθλητισμού, του Γιώργου Βασιλιάδη, μαζί με τους εκπροσώπους της προσωρινής διοίκησης του Γυμναστικού Συλλόγου. Όπως έχουμε πει και στο πρόσφατο παρελθόν, είναι πάρα πολύ αναγκαίο και χρήσιμο και σπουδαίο και σημαντικό και όποια λέξη θέλετε να βάλετε δίπλα, βάλτε, το ότι υπάρχει διοίκηση πρωτοδικείου, το ότι υπάρχει 15 μελές στο Γυμναστικό Σύλλογο, το ότι τρέχει πολλά και διάφορα ζητήματα, το ότι συναντιέται με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, το ότι απαιτεί και ζητά αυτά που πρέπει να απαιτεί και να ζητά, και το ότι γίνεται κάτι εδώ και μήνες, από το καλοκαίρι κυρίως, σε μεγαλύτερο βαθμό, που έχει στόχο και σκοπό. Έχει συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς που αφορούν το Γυμναστικό Σύλλογο, που αν τα καταφέρουν θα είναι τεράστιο επίτευγμα για να τρέχει
ξεμπλοκαρισμένος και να μπορεί η μαμά του συλλόγου να, να καταφέρει πολλά περισσότερα, γιατί ξέρετε ότι τα τελευταία 5 χρόνια δεν υπήρχε διοίκηση και αυτό ήταν ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο. Και αυτή η τεράστια προσπάθεια που γίνεται και συνεχίζεται χρειάζεται και αυτή η στήριξη. Και αυτή η στήριξη από όλους, όπως και τα τμήματα το καθένα ξεχωριστά, όπως το ποδόσφαιρο, όπως το μπάσκετ, όπως το βόλεϊ κτλ. Και αυτή η προσπάθεια που γίνεται από τη διοίκηση πρωτοδικείου του Γυμναστικού Συλλόγου. Προσπαθούμε να έχουμε 1 με 2 τηλεφωνικά ραντεβού και για το θέμα του Γυμναστικού Συλλόγου και για άλλο ένα θέμα που προέκυψε σήμερα. Θα έχουμε και ένα ακόμα, πολύ αισιόδοξο είμαι, να μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά. Μακάρι, προς το παρόν δεν καρποφορεί η προσπάθεια, γι' αυτό και ακούτε λίγο παραπάνω μουσική, γιατί είμαστε στα τηλέφωνα για να καρποφορήσει. Λοιπόν, διαβάσαμε την ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου για τη συνάντηση με τον κύριο Βασιλιάδη. Θέλω να πιστεύω μέχρι το τέλος της εκπομπής θα μπορέσουμε να έχουμε και κάποιες τοποθετήσεις, κάποια δήλωση εδώ στον αέρα της Ώρας για Μπλε, γιατί ακούει πολλοί κόσμος του Ηρακλή αυτή την εκπομπή και καλό θα ήταν να έχουμε μια ενημέρωση, μια κουβέντα, μια συναμιλία επ' αυτού. Θυμίζω το διαγωνισμό μας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη διαρκείας, αποστολή στο 54526. Κληρώνουμε 2 διαρκείες ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. Έχουμε και το mail μας ανοιχτό, blue-libero@yahoo.gr. Επαναλαμβάνω, FM, κενό, ονοματεπώνυμο, διαρκείας, αποστολή στο 54526. 2 διαρκείες ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή σας περιμένουν. Στο μπάσκετ, το Νεπτούνας ΠΑΟΚ είναι 29-9. Μόλις τώρα τελείωσε για το Champions League στο μπάσκετ. Σε λίγο θα μας ενημερώσει λίγο παραπάνω αναλυτικά ο Νίκος Μοσκοβίτς που παρακολουθεί έξω την αναμέτρηση. Τούτη την ώρα είναι, που είναι η Νεπτούνας, Λιθουανία. 29-9, αποτέλεσμα πρώτου δεκαλέπτου. Όσον αφορά πάλι με αφορμή τη συνάντηση με τον κύριο Βασιλιάδη, να πούμε ότι σε μικρό χρονικό διάστημα από τώρα αναμένεται να γίνει ακόμα μία, αυτή τη φορά αποκλειστικά για το ποδόσφαιρο του Ηρακλή, και είναι στα πλάνα και του Προέδρου του κυρίου Νίκου Βαφιάδη και γενικότερα του ποδοσφαιρικού τμήματος και των ανθρώπων που τρέχουν την ομάδα καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, τη διοίκηση, αν θέλετε έτσι να το βάλω σε γενικές γραμμές, την έννοια και τη λέξη, να κάνουν μία συνάντηση με τον Υφυπουργό Αθλητισμού αποκλειστικά για το θέμα του ποδοσφαίρου. Για την προσωποποίηση των χρεών, βλέπε Παπαθανασάκης, και για το Καφτατζόγλιο ίσως, αλλά κυρίως για αυτό το πολύ 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 σοβαρό ζήτημα που δεν είναι άλλο τα χρέη. Γιατί η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, γιατί η ομάδα θέλει να ανέβει, γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος μπορεί να τα καταφέρει, και βέβαια αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι το τι θα γίνει με τα χρέη εφόσον τα καταφέρει και ανέβει φέτος στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχίσει να κυνηγά ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής, να προσωποποιηθούν τα χρέη, να αφορούν αποκλειστικά τον Παπαθανασάκη και κανέναν άλλον, και καμία ΠΑΕ Ηρακλής, η οποία ΠΑΕ Ηρακλής να μπορεί να είναι καθαρή, απεγκλωβισμένη, ξεμπλοκαρισμένη και στην δεύτερη εθνική κατηγορία με το καλό, εφόσον γίνει αυτό πράξη στον αγωνιστικό χώρο, να μπορεί με ακόμα περισσότερη αισιοδοξία να δει το μέλλον. Ένα μέλλον που φυσικά έχει να κάνει και με το αγωνιστικό κομμάτι. Το αγωνιστικό κομμάτι που μας απασχολεί εν ώψη του αγώνα της Κυριακής στις 3 το μεσημέρι στην Άουσα. Είτε χιονίζει, είτε βρέχει, είτε ρίχνει καρέκλες, είτε δεν ρίχνει καρέκλες. Εκεί θα είμαστε, εκεί θα είναι και ο κόσμος, πρώτα Θεός, για να παρακολουθήσουμε από κοντά αυτό το παιχνίδι και φυσικά μέσω του Λίμπερο 107,4 να σας μεταφέρουμε και την εικόνα. Υπάρχει και η σχετική ανακοίνωση από την Αυτόνομη Θύρα 10. Ύστερα από την Κυριακάτικη νίκη και η ομάδα αγωνίζεται την Κυριακή στην Άουσα. Φυσικά εμείς θα είμαστε εκεί, καθώς ποτέ δεν αφήσαμε την Ηρακλάρα μας. Μπαίνουμε στα πούλμα του συνδέσμου και πάμε Νάουσα για ακόμα μια νίκη που θα την πάρει ο λαός του Ηρακλή. Ιστερόγραφο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδρομή στα γραφεία του συνδέσμου. Και μιας και αναφερθήκαμε στην ανακοίνωση της Αυτόνομης Θύρας 10, να πούμε ότι υπήρξε σήμερα μια πανηγυρική δικαίωση και μια πανηγυρική ήττα για τον Αχιλλέα Μπέο,
ο οποίος είχε προχωρήσει όσα είχε προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια, στις μηνύσεις κτλ. Σήμερα εκδικάστηκε η υπόθεση. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου της Αυτόνομης Θήρας 10 δικαιώθηκε πανηγυρικά. Και φυσικά, για ακόμα μια φορά, αυτοί που ήταν να πάρουν το μήνυμα το πήραν και αυτοί που ήταν να χάσουν έχασαν. Πάρα πολύ απλά, γιατί η αλήθεια είναι μία και η αλήθεια πάντα λάμπει και αργά ή γρήγορα αυτοί που κάνουν λάθος αποδεικνύεται και αυτοί που έχουν δίκιο πάλι αποδεικνύεται. Και για αυτό το ζήτημα κάνουμε μια προσπάθεια για να έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού για το δικαστήριο και την νίκη της Αυτόνομης Θήρας 10 απέναντι στον Αχιλλέα Μπέο. Ο Ηρακλειδέας, φίλο μου Χρήστο, έχει μάθει να κερδίζει μέσα στο γήπεδο. Και σε αυτό το δικαστικό γήπεδο ήρθε ακόμα μία νίκη, γιατί έτσι έχει μάθει. Δεν μπορεί τα από κάτω, τα από πίσω, τα πλαγίως, τα εντός, εκτός και τα αυτά. Τα σταράτα, τα σταμάτια, αυτά μπορεί, αυτά θέλει και γι' αυτά αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια ο Ηρακλειδέας, γι' αυτό και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε. Προς το παρόν είμαστε άτυχοι και μακάρι να γίνουμε λίγο πιο τυχεροί σε λίγο, γιατί και το προγραμματισμένο μας ραντεβού για τη συζήτηση με αφορμή τη συνάντηση του Γυμναστικού Συλλόγου με τον κύριο Βασιλιάδη δεν μπορεί να γίνει τώρα, εφικτό να το έχουμε στον αέρα. Και μια κουβέντα που θέλουμε να κάνουμε για αυτό το δικαστήριο με τον Μπέο και την νομική νίκη που ήρθε. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Θανάση που γράφει «Ηρακλάρα, είσαι ροκ». Σας θυμίζω ότι διεκδικείται δύο διαρκείας ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. FM κενό διαρκείας, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Το καταλαβαίνω ότι έχετε κρυώσει, το καταλαβαίνω ότι έχετε παγώσει λίγο. Όλοι μας στεναχωρηθήκαμε με αυτό που είδαμε το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό με την ήττα με κατεβασμένα τα χέρια. Υπάρχει αυτό το σοβαρό πρόβλημα πλέον τραυματισμού του Κώστα Προύσαλη. Περίπου 20 μέρες θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης και είναι δυστυχώς πολύ κακό το timing που συμβαίνει αυτό, γιατί ο Ηρακλής παίζει δύο κρισιμότατα μάτς. Τώρα έκανα παρένθεση πάλι για το βόλεϊ με αφορμή τον σημερινό διαγωνισμό μας για τα δύο διαρκεία. Είναι κομβική σημασία γιατί ο Ηρακλής θα παίξει με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη στη Μίκρα το Σάββατο και μετά την επόμενη αγωνιστική θα πάει στο Αιγίνιο. Δύο παιχνίδια που όπως και δίποτε, ακόμα και χωρίς τον Κώστα Προύσαλη και με τον Γιάννη τον Σκαρλατίδη βασικό πασαδόρο, πρέπει να κερδιθούν. Εύκολα ή δύσκολα πρέπει να κερδιθούν αυτά τα παιχνίδια. Μπορεί να ακούγεται κάπως αυτό πιεστικό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τώρα που είναι νωρίς. Δεν πρέπει κι άλλο ο Ηρακλής να μείνει πίσω. Θα πρέπει να αποφευθεί αυτό. Και για να αποφευθεί αυτό χρειάζονται αποτελέσματα και νίκες. FM κενό διαρκείας, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 και το blue-libero@yahoo.gr το mail μας. Έχουμε δύο διαρκείας ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή που σας περιμένουν. Το παιχνίδι της Κυριακής στις 3 στην Άουσα θα το διευθύνει ο διαιτητής από την Φλόρινα, ο κύριος Νικόλαος Θεοδωρόπουλος. Ευτυχώς που σε αυτή την κατηγορία, Χρήστο μου, δεν πολύ ασχολούμαστε με ονόματα γιατί δεν τους ξέρουμε κιόλας. Ενώ ξέρεις, στη Super League και στη Β, αλλά κυρίως στη Super League, ποιος παίζει, γιατί παίζει το ένα το άλλο. Όχι ότι είναι καλή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Δεν είναι καλοί και όλοι τους. Είναι πολλοί που είναι πολύ εκνευριστικοί. Ειδικά οι δύο τελευταίοι με την Καρδία και με τον Μακεδονικό ήταν κάτι παραπάνω από εκνευριστικοί. Και ήταν πολλές φορές σοκαριστικό το να βλέπεις ότι οι συγκεκριμένοι διαιτητές ήθελαν να πάρουν αυτό που λέμε την κρέμα κατά τη διάρκεια του αγώνα και να θέλουν να κάνουν επίδειξη. Ο Ηρακλής είναι το όνομα στην κατηγορία και όχι εσείς, κύριοι μου διαιτητές. Ό,τι και να κάνετε, έτσι όπως θα σας διαβάσουμε, έτσι και θα σας ξεχάσουμε την επόμενη αγωνιστική. Ο Ηρακλής είναι το όνομα. Βοηθή λοιπόν του Θεοδωρόπουλου είναι η Δημόπουλος και Δράγος, επίσης από το σύνδεσμο της Φλόρινας για τα αγωνιστικά. Ο Γκουτσίδης πηγαίνει καλύτερα και
επιστρέφει στις προπονήσεις σταδιακά. Ο Σαβελίδης μάλλον δεν θα είναι ούτε τώρα έτοιμος για να παίξει εκτός από πρόπτου. Βέβαια, ακόμα Τετάρτη έχουμε μέχρι την Κυριακή στο μάτς με την Νάουσα. Στο μπάσκετ Νεπτούνας ΠΑΟΚ 38-19, 6 και 30 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πάμε, Χρήστο μου, σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Θυμίζω το διαγωνισμό μας. Έχουμε δύο διαρκείες ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. FM κενό διαρκείας, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 545-26. Περιμένω τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Κληρώνουμε δύο διαρκείες ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. Γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε τη λέξη διαρκείας, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 545-26. Τώρα μας χρειάζεται το βόλεϊ, τώρα στα δύσκολα, τώρα στις ήττες, τώρα στις κακές εμφανίσεις και δεν χρειάζεται απογοήτευση, δεν χρειάζεται απελπισία, δεν χρειάζεται να τα βάζουμε κάτω και να λέμε όχι τι έγινε, πάει η χρονιά, τελείωσε η χρονιά και να αρχίσουμε την καταστροφολογία. Ήταν πολύ κακό αυτό που έγινε, πάρα πολύ κακό αυτό που έγινε, αλλά με ένα παιχνίδι δεν τελείωσε ποτέ καμία σεζόν. Ήταν διπλό το κακό γιατί χάθηκε και ο Προύσαλης για 20 μέρες. Και ξανά τα περαστικά μας. Ο Προύσαλης που χθες που μιλήσαμε εκτός αέρα μου διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να φύγει από τον Ηρακλή και να πάει στην οποιαδήποτε Λεύσκη Σόφιας που κυκλοφόρησε ότι ενδιαφέρεται για τον ίδιο. Ότι προτεραιότητά του και μοναδική επιλογή του είναι ο Ηρακλής και τίποτα παραπάνω και κλείνει κάπου εκεί το θέμα. Έτσι. Τώρα όμως στα δύσκολα θα πρέπει ξανά η Μίκρα να είναι αυτή που ήταν με το Φίνι Κασίρου. Γιατί δεν είμαστε του αποτελέσματος μόνο. Δεν πρέπει να είμαστε του αποτελέσματος μόνο. Θα μου πείτε ποιος δεν θέλει να κερδίζει ή ποιος θέλει να χάνει. Αλίμονο. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να βλέπουμε τον Ηρακλή. Όχι όταν κερδίζει μόνο. Να τον βλέπουμε και όταν χάνει. Δεν μπορείς να κερδίζεις πάντα. Και όταν χάνεις και τον αφήνεις πάει να πει ότι τα παρατάς. Και εμείς δεν έχουμε μάθει να παρατάμε. Έκανε δύο άσχημα μάτς και έκανε δύο πολύ κακές ήττες. Και με την Χαλκίδα και με τον Παναθηναϊκό. Κέρδισε με ανατροπή σε ένα σπουδαίο παιχνίδι το Φίνι Κασίρου. Να το ξανακάνει το Σάββατο. Και για να το ξανακάνει το Σάββατο θα χρειαστεί και ο κόσμος. Γιατί χωρίς αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργείται και στη Μίκρα, όπως και στο Ιβανόφι, όπως και στο Καφαντζόγλου, όπως και παντού, το βλέπετε, το λένε και οι ίδιοι αθλητές, ότι είναι τελείως διαφορετικό. Και τελείως διαφορετική απόδοσή τους με παρουσία πολύ κόσμου και χωρίς αυτήν. Βέβαια, τώρα έχω έναν ποδοσφαιριστή, γιατί εγώ ως ποδοσφαιριστή θα του δώσω την καλησπέρα μου. Δεν μπορώ να τον πω πρώην ποδοσφαιριστή, άσχετα αν έχουν περάσει αρκετά χρόνια που σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ένα ποδοσφαιριστή που τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά, πιτσιρικάς, που ούτε από κρύα καταλάβαινε, ούτε από χιόνια και βροχές καταλάβαινε, ούτε από τίποτα. Έτσι είναι, Γεώργιε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Ή ο αγαπημένος Πόντιος, έτσι για να καταλαβαίνω. Δεν σ' ακούω καλά, Γιώργο. Δεν σ' ακούω καλά. Μ' ακούς τώρα. Τώρα σ' ακούω, τώρα σ' ακούω. Λέω, Γιώργος Παπαδόπουλος ή ο αγαπημένος Πόντιος για να καταλαβαίνόμαστε. Εντάξει. Είσαι καλά. Όπως το πάρει κανένας. Μια χαρά. Αν μπορείς, δεν ξέρω, μας ακούγεις από το διαδίκτυο, γιατί ακούω μέσα στο όχι. Φωνή, να το χαμηλώναμε. Ωραία. Το κινητό, ναι. Μια χαρά. Έλεγα ότι εσύ δεν καταλάβαινες ούτε από κρύο, ούτε από βροχές, ούτε από τίποτα. Εντάξει, δεν είναι. Όταν μπαίνει μέσα στο γήπεδο, προσπαθούσαμε να ήμασταν πάντα δυνατοί, να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Και όταν φοράς αυτή τη φανέλα, Εντάξει, εδώ, φανέλα, νομίζω ότι κάθε ποδοσφαιριστής όταν είναι επαγγελματίας προσπαθεί να δίνει το καλύτερο που μπορεί να δώσει. Σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται στην τρίτη εθνική κατηγορία έχω δει πάρα πολλούς βετεράνους να είναι κοντά στην ομάδα, να παρακολουθούν τα παιχνίδια, να συμμετέχουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα και βλέπω και εσένα και χαίρομαι που βλέπω πλέον και εσένα στο γήπεδο να είσαι κοντά στην καψούρα σου όπως είναι αρκετοί. Βλέπεις να γίνεται κάτι καλό προφανώς, Γιώργο, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό που κάνουμε τώρα εμείς οι βετεράνοι είναι το ελάχιστο. Δεν νομίζω ότι κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Προσπαθούμε να είμαστε παρόν και εμείς σε αυτή την προσπάθεια τη μεγάλη που είναι τον κόσμο. Νομίζω ότι ο Ηρακλής είχε φτάσει πολύ χαμηλά. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να τον σηκώσουμε, να φτάσει εκεί που τον αρμόζει.
όλοι πιστεύω όσο μπορεί ο καθένας να χαίρει βοήθειας, θα είναι καλό, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Είτε ηθικής είτε οικονομικής, έτσι, οποιαδήποτε. Από όλες τις πλευρές νομίζω ότι και η παρουσία και η οικονομική ενίσχυση με τα διαρκείας, νομίζω ότι πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορεί ο καθένας, σιγά σιγά ο κόσμος να έρθει πάλι στο γήπεδο και από εκατοντάδες να γίνει χιλιάδες, ώστε να δυναμώσουμε, να ακουστούμε και το πλεονέκτημα να έρθει κάποιος μεγάλος επενδυτής στο τμήμα του Ηρακλή, ώστε να γίνουμε κι εμείς σιγά σιγά να βρούμε το ρυθμό μας. Είναι αυτός, λες, ο μεγάλος στόχος πέρα από το αγωνιστικό, να έρθει κάποιος βασικός χρηματοδότης στην ομάδα? Νομίζω αυτό ξεπακούεται, γιατί νομίζω αν θέλουμε να φτάσουμε, αν νομίζω είμαστε σε αυτή την κατηγορία, εντάξει. Αλλά αν θέλουμε να προχωρήσουμε, να γίνουμε μεγάλοι, νομίζω ότι πρέπει να γίνει αυτό το βήμα, οπωσδήποτε, για να μπουν οι βάσεις ώστε η ομάδα να πάρει στο σωστό δρόμο. Σε εντυπωσιάζει το ότι σε λιγότερο από ένα μήνα αυτή η ομάδα και καλή έγινε και καλό ποδόσφαιρο παίζει και συνεχόμενες νίκες έχει πλέον και την οτροπία νικητή έχει αποκτήσει και κάνει και πρωταθλητισμό από εκεί που έλεγαν όσα έλεγαν όταν ξεκινούσε η ομάδα αυτοί που τα έλεγαν, βλέπουμε μια ομάδα τώρα που χτυπά ξεκάθαρα την κορυφή. Σε έχει εντυπωσιάσει που έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αυτό? Να σου πω την αλήθεια, κανένας δεν περίμενε ότι θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και εγώ ακόμα να σας πω την αλήθεια, δεν περίμενα ότι, θα γίνει μια, θα είμαστε μια φούσκα, θα κατεβάσουμε μια ομάδα η οποία θα πηγαίνει στο γήπεδο και θα είναι από ήττα σε ήττα. Πραγματικά εξεπλάγει, δεν περίμενα κάτι τέτοιο, όλοι εντυπωσιαστήκαμε. Η ομάδα πάει πάρα πολύ καλά, εντυπωσιαστήκαμε όλοι. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου και σε όλους που είναι στην ομάδα και ειδικότερα στον παλιό μου συμπέκτη, τον Σάκη τον Αναστασιάδη, που πιστεύω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βέβαια τον Σάκη τον ξέρω και από πέρσι που είχε τη δεύτερη ομάδα του Ηρακλή, ναι, και είχε πάρει, αν θυμάμαι καλά, τις πρώτες 8 αγωνιστικές με 0 βαθμούς. Ήταν ο Αμανατίδης που είχε 0 στα 7. Εντάξει, νομίζω ότι δεν ήταν τώρα και ο Αμανατίδης. Όχι, θυμήθηκα τον προπονητή που ήταν τότε. Ναι. Και νομίζω πήρε, ανέλαβε την ομάδα. Και έκανε πρωταθλητισμό, έκανε. Ναι. Και όχι πρωταθλητισμό, νομίζω ήταν. Ενώ τα αποτελέσματα ήταν πολύ σημαντικά. Εντάξει, αν και παίζαμε τα άλλα τα παιχνίδια, τα 5-6 που δεν κατεβήκαμε να παίξουμε, νομίζω ότι ήταν και καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ πλέον βλέποντας τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, τον τρόπο που παίζεται, που παίζει ποδόσφαιρο? Κοίταξε να δεις, τώρα να σας πω την αλήθεια, ότι μόνο που είναι Έλληνες, είναι παιδάκια που έχουν αγάπη, που έχουν όρεξη, που τρέχουν, πράγμα που δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα σε άλλες χρονιές. Τώρα να βλέπεις σε κάθε παιχνίδι όλοι να είναι ξένοι, όχι ότι έχουμε τίποτα με τους ξένους, αλλά νομίζω ότι όταν βλέπεις και είναι Ελληνάκια που έχουν μεγάλη όρεξη και δίψα για μπάλα, νομίζω ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδος, έτσι καθαρά αγωνιστικά, αυτό που σου έχει αρέσει? Στον τρόπο του παιχνιδιού πραγματικά εξεπλάγει, γιατί χωρίς προετοιμασία, όταν αναλαμβάνει τώρα μια ομάδα και χωρίς φιλικά, σε δύο μέρες να είναι Τετάρτη Κυριακή, όπως το κάνανε τις προηγούμενες μέρες, ναι, να τα απεξέλθονται σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι είναι φοβερό. Πραγματικά εξεπλάγει και δίνω τα συγχαρητήρια σε όλους που είναι κοντά στην ομάδα. Θα σε δούμε και στην Άουσα την Κυριακή? Εντάξει, όχι, είπαμε να πηγαίνουμε τώρα. Είχαμε να πάμε πολλά χρόνια, τώρα εντάξει, συνεχίζαμε να πηγαίνουμε. Πάντως βλέπω αρκετό κόσμο που έχει σταθεί και στο Facebook, στα social media, που έχει σταθεί στην επιστροφή σου και στην παρουσία σου στο γήπεδο και στην κερκίδα. Γιατί είσαι από τους ποδοσφαιριστές που ο κόσμος συμπαθεί πολύ. Κοίταξε να δεις τώρα, εντάξει, τώρα όλοι δεν είναι ότι. Και, κανείς δεν περισσεύει, έτσι. Είχαμε κάποιες πικρίες με διάφορες, εντάξει, δεν είναι αυτά, τώρα έχουν φύγει όλα, τώρα ήμασταν και πάντα θα ήμασταν Ηρακλή, γιατί εντάξει, εγώ προσωπικά δεν έχω παίξει και σε άλλη ομάδα, σχεδόν από τη δεύτερη ομάδα μέχρι την πρώτη που ήμουν γύρω στα 14 χρόνια. Εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε, τα λόγια είναι περιττά. Πάντα θα είμαστε Ηρακλής, ό,τι και να γίνει. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, ό,τι και να είναι
ό,τι και να γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να συνεχίζεις να έρχεσαι, να σε βλέπουμε από κοντά και να συνεχίζεις να βλέπεις τον Ηρακλή να κερδίζει. Αυτό είναι που έγινε, ευχαριστώ και θα μας αρέσει όλους. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά από τον Γιώργαρο, τον Πόντιο, τον Γιώργο Παπαδόπουλο που έχει επιστρέψει στο γήπεδο. Κλασική περίπτωση που αν του έλεγες μπες για 5 λεπτά θα έμπαινε εύκολα και όχι μόνο για 5. Μπορούσε, δεν μπορούσε. Από τους ανθρώπους που, ξέρεις, δεν το πολύ διαφημίζουν ότι αγαπούν την ομάδα, δεν είναι πολύ των media, αλλά είναι σημαντικό που και αυτός πλέον συμμετέχει με τον δικό του τρόπο σε αυτήν την προσπάθεια και δίνει το παρόν. Για 5 λεπτάκια ακόμα μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526. Έχουμε δύο διαρκές ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή να κληρώσουμε. Στα δεξιά μου έχω όμως σφίνα ενημερωτική, μ' αρέσει να το λέω αυτό, ενημερωτική σφίνα από Νίκο Μοσχοβίτη, για να μας πει τι έγινε στο ημίχρονο του αγώνα για το Champions League. Νεπτούνας ΠΑΟΚ. Η Νεπτούνας προηγείται του ΠΑΟΚ 51-32 σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ έχει μπει πάρα πολύ άσχημα από την αρχή. Έχει προσπαθεί να μείνει όσο δυνατόν πιο κοντά με κάποιες προσπάθειες του Τσόχλα που έχει 10 πόντους και του Χρυσικόπουλου που είναι στους 9. Έχει προκύψει ένα θέμα με τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη, ο οποίος τραυματίστηκε σε μια φάση στον αριστερό του αντίχειρα που βγήκε από τη θέση του και θα δούμε ποιο είναι πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. 12 πόντους έχει ο Τσόχλας, 9 έχει ο Χρυσικόπουλος. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ για τον ΠΑΟΚ. 51-32, σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να αλλάξουν πολλά για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει το παιχνίδι, όχι να το πάρει. Μάλιστα. 51-32 λοιπόν το αποτέλεσμα του ημιχρόνου για το παιχνίδι που μόλις μας μετέφερε την εξέλιξή του ο Νίκος Μοσχοβίτης. Είπαμε για το βόλεϊ κάποια πράγματα. Δυστυχώς δεν ήταν εφικτό να έχουμε ούτε το ένα τηλεφωνικό ραντεβού, ούτε το άλλο. Τρία θέλαμε να έχουμε μαζί με την συνέντευξη τώρα του συνομιλία του με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, τον βετεράνο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Είτε για το γυμναστικό σύλλογο, είτε για το δικαστήριο σήμερα. Το νικηφόρο δικαστήριο, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, της αυτόνομης τρίας 10 απέναντι στον Αχιλέα Μπέο. Δεν ήταν εφικτό του την ώρα να έχουμε αυτές τις δύο τηλεφωνικές επαφές. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για το βόλεϊ είπαμε κάποια πράγματα εν ώψη και του αγώνα του Σαββάτου με αντίπαλο τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, που ναι μεν δεν έχει δείξει κάτι το φοβερό μέχρι στιγμής, αλλά η απουσία του Κώστα Προύσολη είναι μεγάλη και χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσοχή και συγκέντρωση για να κερδιθεί αυτό το παιχνίδι. Θα πούμε περισσότερα εν ώψη και του αγώνα του Σαββάτου. Το μπάσκετ έχει ρεπό αναγκαστικά γιατί έχει μεταφερθεί η αναμέτρηση της Αθήνας απέναντι στον Αμίντα, κάτι για το οποίο σας είχε ενημερώσει και εδώ στην εκπομπή ο φίλος μου Χαρίλος ο Χαρίτων. Μάλλον αύριο θα τον έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά για το δικό του σχόλιο για αυτή την αναβολή που ζήτησε ο Αμίντας, καθώς έχει διεθνή καλατσφαιριστή να δίνει παιχνίδια και να έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Και είναι αναγκαστικό, αναγκαίο το ρεπό που θα πάρει τώρα. Δεν θα υπάρξει αγωνιστική δράση για την αντρική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή το Σάββατο. Σε δύο εβδομάδες από τώρα περίπου, θα δούμε τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλου απέναντι. Στο Καφτατζόγλου είπα, ωραία. Στο Ιβανόφιο για τον μπάσκετ απέναντι στο Ψυχικό. Έχει βγάλει ανακοίνωση και η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή. Βέβαια το Κυριακή 2 η ώρα είναι δύσκολο, γιατί Κυριακή 3 αρκετός κόσμος θα είναι στην Άωσα. Όσοι όμως μείνουν στη Θεσσαλονίκη μπορούν να βρεθούν στο Ιβανόφιο, γιατί είναι η μάχη του πρώτου με του δεύτερου. Είναι το ντέρμπι κορυφής του Ηρακλή με τον Άρη. Η ανακοίνωση λοιπόν γράφει: η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ηρακλή μας αγωνίζεται κόντρα στο συμπολίτη Άρη την Κυριακή 19-11 στις 2 το μεσημέρι στο Ιβανόφιο. Το τμήμα μας καλεί όλο τον κόσμο του Ηρακλή να δώσει το παρόν σε μια αναμέτρηση κομβική για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Κόστος εισιτηρίου 3 ευρώ, όλοι στο ναό. Θα παρακαλούσα έναν φίλο ακροατή, ένα Ηρακλάκι, να βγει να μας κάνει την κλήρωση για τα δύο διαρκείας της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή.
Εάν και σε αυτό σταθούμε άτυχοι, γιατί πολύ άτυχοι έπεσε σήμερα, Χρήστο μου, θα μου κάνεις εσύ την κλήρωση. Βάλε χορηγό ώρας, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Κάποιος φίλος μας να βγει να μας κάνει την κλήρωση. Τώρα που δώσα μου δύο νούμεράκια από το 1 στο 9, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να προχωρήσουμε στη διαδικασία, να μην καθυστερήσουμε άλλο. Ναι, 3-8. Ωραία, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, νικητές είναι ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Παναγιώτης Κατσίναρης. Πάλι με ερωτηματικό, έχω ένα θέμα με τα επίθετα, όταν είναι κεφαλαία τα γράμματα. Λες να είναι αλλού ο τόνος, Κατσίναρης θα είναι. Παναγιώτης Κατσίναρης, Γιώργος Καραγιάννης, τα έχω εγώ, λέοντος αφού 18 στον έκτο όροφο. Οπότε καλό θα είναι να περάσετε από αύριο για να τα παραλάβετε, είτε λίγο πριν τις 7 ή κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είτε λίγο μετά τις 8, λέοντος αφού 18, επαναλαμβάνω, στον έκτο όροφο, να παραλάβετε τα διαρκεία σας, γιατί σας περιμένει και το σημαντικό παιχνίδι του Σαββάτου στις 5 με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης στη Μίκρα. Να τα χρησιμοποιήσετε και καλή μεριά να βλέπετε μόνο νίκες με τον Ηρακλή στα εντός έδρας παιχνίδια. Επαναλαμβάνω, ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Παναγιώτης Κατσίναρης μπορούν από αύριο να περάσουν, λέοντος αφού 18, στον έκτο όροφο την ώρα της εκπομπής. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν μπορούν με τίποτα να έρθουν την ώρα της εκπομπής, θα επικοινωνήσουμε εκτός αέρα για να έρθετε κάποια άλλη ώρα, να τα αφήσω δηλαδή στη γραμματεία μας, να τα παραλάβετε το πρωί, το μεσημέρι, ανάλογα θα συνεννοηθούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα τζάκια Βολκάνο που μας ζεσταίνουν. Γιάννη μου, τι γίνεται έξω, ρίχνει βατράχια? Όχι, εντάξει, όλα καλά. Έχει κρύο λίγο, δεν έχει κρύο? Έχει κρύο. Καλό βράδυ σε όλους, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 8 με την ώρα για μπλε εδώ στο Λίμπερο του 107,4. Νεπτούνας ΠΑΟΚ 54-32 ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Νίκος Μοσχοβίτης έρχεται εδώ στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Παρέα με Σταμάτη Μουρελή. Να είστε καλά.